Ελένη μου, πιστεύεις ότι σου έχει πέσει έτσι μία δύσκολη υπόθεση? Είναι δύσκολη υπόθεση. Και εγώ έτσι πιστεύω για τη Μέγαν Μάρκελ. Είναι iconic, ναι. Λοιπόν, για εξήγησέ μας. Τώρα που πάω εγώ. Εγώ έφερα τη Μέγαν στην Ελλάδα. Εξού και η ελιά. Η ελιά, ναι. Την έχω φέρει στην αρχαία Ολυμπία. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν είναι καλεσμένη στο φεστιβάλ το Μάιο που γίνεται κάθε χρόνο. Με τον σύζυγό της. Εκεί λοιπόν θα γίνει μία μικρή αναπαράσταση αγώνων τιμητικά στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Ολυμπία μας και η Μέγαν θα ουσιαστικά θα κάνει μία συμβολική έναρξη αγώνα με Ολυμπιονίκες και θα τους δώσει και τον κότινο της ελιάς. Μάλιστα. Τι άλλο να πούμε μετά από αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια. Εσείς όμως έχετε τους βαθμούς στα χέρια σας τώρα και με αυτούς θα επηρεάσετε και το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ καλή βαθμολογία. Εξαιρετική. Πάμε στην Χριστιανά που έχει βάλει 3. Ναι. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Χριστιανά. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως δεν έχω μελετήσει τη Μέγαν αρκετά. Έχω κάποια εικόνα στο μυαλό μου, η οποία απέχει με τα συγκεκριμένα κομμάτια που φοράς. Συγκεκριμένα το παπούτσι πιο πολύ. Mm-hmm. Και το πουκάμισο το από μέσα. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο κομψά. Όχι ότι δεν είσαι κομψή. Mm-hmm. Απλά μου δίνεις μία αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε προηγούμενα χρόνια. Και όχι μελλοντικά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε βασικά. Εσύ να πας, εγώ θα σε παρακολουθώ, παντού στους κριτές. Ε, Κατερίνα μου. Ξεκινάμε με τον Δημήτρη. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σας. Φοράς 2 κομμάτια. Ναι, 2 είναι, ναι. Πάντως, ό,τι και να κάνεις, η Ελένη μέσα σε αυτό. Ναι, ναι. Σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, είναι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο και φάνταστο το κόνσεπτ που είπες και είναι πολύ ωραίο και σε σχέση με την Ελλάδα και πάνω απ' το έχεις μελετήσει πάρα πολύ. Ναι, ναι. Λίγο το φόρεμα βροντοφωνάζει. Ενώ θα μπορούσε να βάλεις ένα φλωράλ πιο cool, δηλαδή όταν έκανε εμφανίσει, θυμάμαι, έβαζε κάτι Oscar de la Renta, τέτοια πιο λευκά, πιο απαλά, πιο ήρεμα. Το δικό σου το ρούχο βροντοφωνάζει, όπως βροντοφωνάζει σε λένε και το μέσα που έχεις. Εγώ σαν Δημήτρης θα προτιμούσα να βάλεις κάτι πιο ήρεμο και σίγουρα μια πλατφόρμα ή κάτι άλλο παπούτσι, μπορώ να το δω. Ναι, ναι. Ναι, αυτό τώρα... Εντάξει, είπαμε να τη δούμε στο next step. Άμα ήταν να την πιάσω με τις πλατφόρμες... Έχεις δίκιο, αλλά αυτό δεν είναι next step. Okay. Ναι. Είναι άλλο. Είναι η Μέγαν Μάρκελ πάει, ξέρω εγώ... Δεν ξέρω πού πάει τώρα αυτό. Δεν είναι για εκείνη. Θα βάλω ένα 2. Δεν μπορώ να βάλω παραπάνω. Είναι πολύ ωραίο το concept που σκέφτηκες. Αλλά σαν look, εμένα δεν μου αρέσει. Θα το προτιμούσα λίγο όλο πιο ήρεμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε τώρα στην Ηλιάνα. Ελένη μου, εμένα το look αυτό, το συγκεκριμένο, μου αρέσει. Θα ήθελα να το έχεις κάνει εσύ ίδια, να μας το φέρεις με ένα άλλο concept, γιατί πραγματικά έχεις βάλει 2 print που θα τα θεωρούσα τελείως ατέριαστα, αλλά μου δίνουν κάτι πολύ ωραίο, μια ωραία ζωντάνια, σε ένα φόρεμα θα το λέγεις βαρετό, με βάση τα χρώματα που έχει, γιατί το πατρόν του είναι πολύ ωραίο. Οπότε θα ήθελα να το δω έτσι, σε ένα Ελένη concept πάλι πολύ ωραίο. Έχεις κάνει μια υπέροχη σκέψη για εκεί που πρόκειται να πάει. Εκεί που τοποθέτησες με το look που έχει, που είναι συνήθως μονοχρωματικό, θα ήταν υπέροχο να συνδυάσεις τη Μέγαν που πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα με το ελληνικό στοιχείο. Και εφόσον θα δώσεις δάφνες, ένα ωραίο χρώμα με πτυχές, με ωραία αρχαιοελληνικά σανδάλια, που θα ήταν πολύ κομψό και νομίζω ότι θα το τολμούσε να το κάνει. Αρχαιοελληνικά σανδάλια. Θα ήταν πολύ ωραία και εκεί που πρόκειται να πάει. Είναι από πολύ γνωστή εταιρεία που έχω πάρα πολλά, γιατί σας είπα ότι φοράω Gladiators. Ήτανε... Αυτό δεν μου θυμίζει καθόλου τη Μέγαν, ούτε μπορώ να τη φανταστώ και έτσι. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Κανένα. Είναι πολύ ωραίο το look όμως. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και... Ο Στέλιος κλείνει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι, όπως τα είπε η Ηλιάνα, ήμουν ακριβώς έτοιμη, δηλαδή σαν να τα πήρε από το μυαλό μου όπως τα έτσι, σκεφτόμουν. Έτσι, κάθομαι δίπλα και... Και τα πήρες όλα έτσι. Λοιπόν, σου πάει πάρα πολύ αυτό το look. Είναι καταπληκτικό συνδυασμό στο πουκάμισο που έβαλες από μέσα σε αυτό το φόρεμα, γιατί όντως το φωτίζει πάρα πολύ, ενώ σαν φόρεμα είναι λίγο αδιάφορο. Αδιάφορο, ναι. Σου πάει πάρα πολύ εσένα όλη η εικόνα αυτή και πραγματικά σε μία άλλη μέρα θα ήταν ένα εξαιρετικό look.
Δεν μου τη θυμίζει ούτε εμένα τη Μέγαν. Δηλαδή, τα δύο prints είναι πάρα πολύ πληροφορία για το δικό της look. Δηλαδή, αν κάτι μπορούμε να πάρουμε από την εικόνα της, είναι η λιτότητα. Είτε είναι σε εμπριμέ, είτε είναι σε μονόχρωμο, παντού υπάρχει λιτότητα. Πιστεύω ότι είσαι πολύ εκτός. Ναι, εντάξει. Θα σου βάλω ένα. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σελένη μου. Μπορείς να καθίσεις. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.